το γεγονός ότι μαζί με την ομάδα μας κρατώ το τιμόνι ενός υπέροχου νομού με ιδιαίτερες αναπτυξιακές δυνατότητες. Και δεν σας κρύβω, και το ξέρετε καλά όλοι, ότι η διαφορετικότητα της γυναικείας ματιάς, η γυναικεία οργανωτικότητα, αλλά κυρίως η γυναικεία διέστηση, αυτή η πιστή μας φίλη, που είναι ιδιαίτερως ανεπτυγμένη σε μας και δεν μας εγκαταλείπει ποτέ, με έκαναν να αισθάνομαι ως καθήκον μου να δημιουργήσω μια τέτοια βραδιά. Μια βραδιά όπου όλες μαζί να δείξουμε ότι υπάρχουμε. Σε αυτή την προσπάθεια βρήκα συμπαραστάτες στον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Κώστα Μπακογιάννη, το Σύλλογο Γυναικών Αγίου Νικολάου Ζαγαρά με την πρόεδρό του την κυρία Γεωργία Καρβούνη, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μικρασιατών με την πρόεδρό του την κυρία Τζίγκα Αθηνά και τη χοροδία τους με την Ιωάννα Παναγιωτίδη, τις δύο συνεργάτηδες μου, τη Γιώτα την Κουλή και τη Βάσο την Χάιντο την Αργυρίου, αλλά κυρίως όλους εσάς, τους γυναικείους συλλόγους του νομού μας, τους συλλόγους γυναικών Ζαγαρά, Ορχομενού, Δάβλια, Αλιάτου, Αγίου Δημητρίου, Αγίου Γεωργίου, Παραλίας Διστόμου, Αράχοβας, Λουτσίου, Θήβας, Ισμήνης, Θίσβης, Θεσπιαίων, Ελοπίας, Νεοχωρίου, Άσκρης, Λεοντορίου, Τανάγρας, Δομβρένας, Ξηρονομής και τον Αθλητικό και Πολιτιστικό Σύλλογο Γυναικών Λιβαδιάς. Κυρίες μου, σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ που βοηθήσατε. Σας ευχαριστώ που βοηθήσατε να μετατρέψετε, να μετατρέψουμε αυτό το δευτεριάτικο απόγευμα σε γιορτή. Σε γιορτή αφιερωμένη στη γυναίκα. Σε γιορτή αφιερωμένη σε μας. Εξάλλου, για να μας αγαπήσουν, πρέπει πρώτα εμείς να αγαπήσουμε τους εαυτούς μας. Και βεβαίως αυτή η διαφορετικότητα αντίληψης των πραγμάτων είναι εκείνη που με έβαλε να σκεφτώ τη λέξη γυναίκα. Λέξη με 7 γράμματα. 7 γυναίκες λοιπόν θα τιμήσουμε σήμερα. Τη γυναίκα καλλιτέχνηδα, τη γυναίκα μάνα, τη γυναίκα εθελόντρια, τη γυναίκα και τον πολιτισμό, τη γυναίκα πολιτικό, τη γυναίκα επιχειρηματία και τη γυναίκα πρόσφυγα. Και αυτό γιατί? Γιατί κάθε μια από αυτές είμαστε εμείς. Εκείνες είμαστε εμείς και εμείς εκείνες. Έσπασαν και σπάσαμε στερεότυπα. Έπαιξαν και παίξαμε κόντρα ρόλους στη φύση μας. Ξενύχτησαν, ξενυχτήσαμε. Φοβήθηκαν, φοβηθήκαμε. Έκλαψαν, κλάψαμε. Αλλά τα κατάφεραν, τα καταφέραμε. Τα παλεύουν, τα παλεύουμε. Στα δύσκολα βουτάμε με τα μούτρα. Δεν δηλιάζουμε. 7 συμβολισμοί, αγαπητοί φίλοι. 7 συμβολισμοί που μέσω αυτών αποδίδεται φόρος τιμής σε όλες τις επώνυμα ανώνυμες αγωνίστρες της ζωής, στις γιαγιάδες, μαμάδες, εργαζόμενες. Κυρίες και κύριοι, εδώ πρέπει να βάλω μια τελεία. Το κεφάλαιο εισήγηση έκλεισε, κεφάλαιο Β λοιπόν, χαιρετισμοί. Θα παρακαλούσα το Σεβασμιότατο και στη συνέχεια τον Περιφερειάρχη για ένα σύντομο χαιρετισμό. Ευχαριστώ.